Απόστολου Παύλου προς τον Τιμόθεο, δεύτερο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Β' 15. Σπούδασον να παραστήσει σε αυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε, διότι θέλουσι προχωρήσεις πλειοτέραν ασέβιαν. Και ο λόγος αυτόν θέλει κατατρόγιος γάγκρενα, εκ των οποίων είναι ο ημένεος και ο φιλητός. Ήτινες απεπλανήθησαν από τις αληθείας, λέγοντες ότι έγινεν ήδη Ανάστασης και ανατρέπωση την πίστην τεινών. Το στερεόν όμως θεμέλιον του Θεού μένει έχουν τη σφραγίδαν ταύτην, γνωρίζει ο Κύριος του όντας αυτού. Και ας απομακρυνθεί από τις αδικίας, πασός της ονομάζει το όνομα του Χριστού, γιατί εν μεγάλη οικία δεν είναι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά ξύλινα και οστράκινα. Κι άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, αλλά δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον, θέλει είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, αγιασμένον και εύχριστον εις τον Δεσπότην και ετοιμασμένον εις πάνεργον αγαθών. Αμήν. Μέσα σε μια μεγάλη οικία όπως είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, η Εκκλησία του Χριστού, δεν είναι μόνο σκεύη κατηρτισμένα εις τιμίαν χρήση, αλλά είναι και σκεύη κατηρτισμένα εις άτιμον χρήση. Και αυτό μην το περάσουμε, αδελφοί αγαπητοί, χωρίς προσοχή και χωρίς προσευχή, γιατί όλα χρειάζονται μέσα στην Εκκλησία. Αν δεν χρειαζόντουσαν θα τα είχε βγάλει έξω ο Θεός. Αλλά όλα δεν έχουν το ίδιο μέλλον, αλλά ούτε και το ίδιο παρόν. Είναι κατασκευασμένα από πυλό και από ξύλο, το τέλος τους καταστροφή και η χρήση τους άτιμος. Και μπορεί να είσαι εσύ και εγώ. Θεός να μας φυλάει. Υπάρχουν εδώ μέσα σκεύη κατηρτισμένα εις άτιμων χρήσιν. Δεν το λέω εγώ, μας βεβαιώνει ο Θεός. Γιατί είμαστε μεγάλη οικία, είμαστε ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Αλλά δόξα στο Θεό που υπάρχουν και σκεύη κατηρτισμένα εις τίμιαν χρήσιν, που είναι από χρυσάφι και από ασίμι. Και εδώ στεκόμαστε με φόβο μπροστά στο Θεό. Δεν είναι πως βλέπεις εσύ εμένα και πως βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Δεν είναι τι λες εσύ για μένα και εγώ για σένα. Δεν είναι τι λέω εγώ για τον εαυτό μου. Γιατί ο σοφάρ άνθρωπος σοφός, πιστός, λάθος συνταγή έδωσε στον Ιώβ. Γιατί δεν ήξερε τα πνευματικά. Δεν του είχε αποκαλυφθεί ότι ο διάβολος εζήτησε να δοκιμάσει, να πειράξει τον Ιώβ. Νόμισε λοιπόν ότι είναι κρίση Θεού. Αλλά δεν ήταν κρίση Θεού, ήταν ευλογία Θεού. Ήταν δόξα Θεού. Ήταν ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύθηκε ο Θεός για να κατακρίνει τον διάβολο. Ευλογία ήτανε. Και άλλος το βλέπε για κατάρα. Δόξα Θεού ήτανε. Και ο άλλος το βλέπε για ατίμος. Γιατί? Γιατί δεν ήταν με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Δεν ήξερε τα βάθη του Θεού και δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να μάθει τα βάθη του Θεού. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι θα δώσουμε μια βουτιά και θα πέσουμε στα βάθη του Θεού. Μπορούμε όμως να πούμε, έχω φθονό, τον καταδικάζω στο όνομα του Χριστού. Έχω έρηδα, έχω φιλονικία, έχω κακία, έχω παράπονο, έχω θυμό. Ετοιμάζω την καρδιά μου, την καθαρίζω. Και δεν χρειάζεται να βουτήξω στα βάθη του Θεού,
αλλά αυτός που είναι βουτυγμένος στα βάθη του Θεού, ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, θα πιάσει το μαργαριτάρι και θα μου το δώσει. Γιατί θα μου το δώσει? Γιατί είμαι πνευματικός. Και τα μαργαριτάρια και η πολύτιμη λίθη δια Πνεύματος Αγίου από το Θεό χαρίζονται στους πνευματικούς που μπορούν να τα καταλάβουν, που μπορούν να τα αποδεχτούν, που δεν τα απορρίπτουν. Γιατί τους έχει αποκαλυφθεί η μυστηριώδη σοφία, η αποκεκριμένη, την οποία ο Θεός ετοίμασε εις δόξαν ημών. Γι' αυτό δύο προτάσεις έχει ο Απόστολος Παύλος δια του Λόγου του Θεού εν πνεύματι Αγίου προς τον Τιμόθεο. Πρώτον, σπούδασε να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμο εις το Θεό, εργάτη ανεπέσχυντο, και να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας. Σπούδασε, αγωνίσου, προσπάθησε, μελέτησε, αλλά ταυτόχρονα απομάκρυνε τον εαυτό σου από αυτούς οι οποίοι λένε πολλά λόγια, φέρνουν καινούργιες διδασκαλίες, έχουν απόψεις, κρίνουνε, κατακρίνουνε, υψώνουνε, κατεβάζουνε, πολλές φορές με σοφία και πολλές φορές με σοφία Θεού, αλλά όμως η ασέβειά τους θα αυξάνεται σαν τη γάγκρενα. Τα λόγια τα πολλά θα τους φέρουν μακριά από το Θεό. Γι' αυτό μην προσπαθείς με αυτά που βλέπεις ή με αυτά που ακούς, με την όραση την ανθρώπινη, να κρίνεις και να κατακρίνεις ή να υψώσεις τον εαυτό σου ή τους άλλους. Φρόντιζε να απορρίπτεις τα λόγια τα πολλά, τα μάταια, τα βέβυλα που κατηγορούνε, που κατακρίνουνε, που είναι γεμάτα πίκρα, παράπονα, αδικία. Διώξτε από πάνω σου, απομακρύνσου από αυτούς. Γιατί αν απομακρυνθείς από αυτούς και από τα λόγια τους, τότε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με το Πνεύμα του το Άγιο θα σε καταρτήσει εις σκεύος τιμίας χρήσεως. Αλλιώς αυτοί θα σε καταρτίζουν εις σκεύος ατίμου χρήσεως. Πρόσεξε τι λες, μην καταρτίζεις εσύ τους άλλους σε σκεύη ατίμου χρήσεως, αλλά πρόσεξε να καταρτίζεσαι και να καταρτίζεις τους άλλους εις σκεύη τιμίας χρήσεως, καθαρίζοντας την καρδιά σου, υψώνοντας χέρια καθαρά στον Θεό, απομακρύνοντας την ασέβεια από τη σκηνή σου, τα βέβυλα από τη σκηνή σου, είτε η σκηνή σου είναι το σώμα σου αυτό μέσα στο οποίο κατοικείς εσύ, είτε η σκηνή σου είναι το σπίτι σου, είτε η σκηνή σου είναι η εκκλησία. Βγάλε βέβυλες σκέψεις που σε απομακρύνουν από το Θεό και η ασέβεια θα σε κατατρώγει σαν γάγκρενα, μέχρι να φτάσεις να λες και πράγματα εντελώς ανόητα και άφρονα. Πλησίασε το Θεό. Κάνε παρέα με ανθρώπους πνευματικούς. Να επιλέγεις το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν είσαι και εσύ ίδιος με τους άλλους. Δεν ξέρω προς το καλό ή προς το κακό, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Κάθε ένας έχει τη δική του ομολογία. Κάθε ένας έχει τη δική του αποκάλυψη. Κάθε ένας έχει τη δική του παρουσία Θεού. Το σταθερόν θεμέλιον μένει, το στερεό θεμέλιον μένει. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του. Δεν τους γνωρίζει ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Γι' αυτό απομακρύνσου
από μάταια και βέβαιλα λόγια, από πίκρες, παράπονα, θυμούς, έρηδες, ακαταστασίες, και άφησε τον παράκλητο να σε καταρτήσει σε σκεύος τιμίας χρήσεως. Αγιασμένο, εύχριστο εις τον δεσπότην και ετοιμασμένο πάντοτε εις πάνε έργων αγαθών. Αμήν.